575 είναι ψαλμός ρο κάπα αλφα, 121 ψαλμός. Σελίς 571, ψαλμός 121 ρο κάπα αλφα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, ουδέ θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δε θέλει νηστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δε θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την εξοδόν σου και την εισοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αγαπητά μου αδέλφια, ότι είμαστε σε καιρούς κακούς. Και οι καιροί κακοί δεν είναι μόνο οι επαγγελματικές, οι οικονομικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν η οικουμένικη πατρίδα μας, αλλά είναι σε κάθε πτυχή της ζωής μας είναι καιρή κακή. Ιδιαίτερα δε στις σχέσεις των ανθρώπων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν θα βαίνει προς το καλύτερο, αλλά εν τέλει θα βαίνει όλο και προς το χειρότερο. Γιατί οι άνθρωποι θα προχωράνε όλο περισσότερο στην απιστία και το αποτέλεσμα της απιστίας θα είναι η κακία και βεβαίως και η αμαρτία. Σε αυτές λοιπόν τις καταστάσεις ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια. Και βοήθεια μάλιστα ετοιμοτάτη. Για κάθε στιγμή που παρουσιάζεται και θα παρουσιάζεται η ανάγκη κάποιος να εκτείνει το χέρι του και να μας βοηθήσει στις ταλαιπωρίες μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Δαβίδ, ο οποίος πραγματικά ζούσε σε ταλαιπωρία. Από 17 χρονών παιδί η ζωή του μπήκε μέσα σε ταλαιπωρία, αν και αυτός δεν το επιδίωξε. Αν και αυτός αφενός μεν ήταν αρεστός εις τον Θεό, ο οποίος μάλιστα και έκραξε, εύρον Δαβίδ κατά την καρδία μου άνδρα, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου, αφετέρου και ο Δαβίδ πρόσεχε πάντοτε στο περπάτημά του, μάλιστα λέει η Γραφή περπατούσε με σύνεση ώστε να ευαρεστεί το Θεό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή του θα φτιάξει. Αντιθέτως, το αποτέλεσμα είναι ότι η ζωή του χειροτέρεψε. Κατάτησε όλος ο Ισραήλ να τον κυνηγάει, προεξέχοντος του Σαούλ. Κατάλαβε και έπρεπε να το καταλάβει και η αλήθεια είναι ότι και εμείς σήμερα πρέπει να το καταλάβουμε για πολλούς λόγους ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Αλλά έπρεπε να καταλάβει κάτι άλλο που και εμείς πρέπει να το καταλάβουμε, ότι η βοήθεια δεν θα έρθει από τον Σαούλ αλίμονό του, ούτε από τον Ιωνάθαν αλίμονό του. Έκανε ό,τι μπορούσε αλλά δεν μπορούσε περισσότερο. Ούτε από το λαό Ισραήλ, ούτε από τον πατέρα του τον Ιεσέ, ούτε από τα αδέλφια του, ούτε από τους φίλους του. Και εν πάση περιπτώσει διεπίστωσε ότι η βοήθειά του δεν μπορεί να έρθει από πουθενά αλλού εκτός από τον Κύριο. Και όταν το διεπίστωσε και όταν το πίστεψε και όταν το αποδέχτηκε, τότε η ελπίδα του στράφηκε σε αυτόν και είναι γεγραμμένο: μακάριος είναι αυτός ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και καταραμένος είναι αυτός που ελπίζει σε άνθρωπο.
Και αυτό τώρα για τον Δαβίδ έγινε τρόπος ζωής. Αλλά όχι μόνο. Και τρόπος προσευχής. Η βοήθεια η δική μου, έλεγε ο Δαβίδ. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να το μάθουμε σήμερα για να φύγουμε πλούσιοι. Η βοήθεια η δική μου, αν και κοίταξα όλα τα όρη, δεν ήρθε από εκεί. Δεν περιμένω πια από κανέναν βοήθεια, γιατί και πρόθεση να έχει αγαθή δεν μπορεί. Άσε που σπάνια βρίσκεις ανθρώπους που να έχουν πρόθεση αγαθή να σε βοηθήσουν. Εγώ λοιπόν κατάλαβα, λέει ο Δαβίδ, ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Το κατάλαβε, το συνειδητοποίησε, το πίστεψε, το έβαλε στην καρδιά του μέσα ότι δεν υπάρχει αλλού ελπίδα, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να με βοηθήσει, και εμπιστεύθηκε ακόμη πιο πολύ τον Κύριο και ξεζήτησε ακόμη πιο πολύ τον Κύριο και εξέφρασε εν τέλει αυτή την βεβαιότητα που είχε εισέλθει στην καρδιά του, που δεν ήταν πια μια απελπισμένη κίνηση, που δεν ήταν πια μια ελπίδα μακρινή, αλλά ήταν πίστης και κάτι περισσότερο, επίγνωσης. Δεν έχω κανέναν άλλον για να περιμένω τη βοήθειά μου, παρά μόνο τον Κύριο, και η βοήθειά μου έρχεται. Όχι θα έλθει κάποτε, είναι στο δρόμο, έρχεται. Αυτό είπαμε, ελπίδα, πίστης, επίγνωσης, βεβαιότης. Έρχεται. Είναι ο μοναδικός αλλά και ο σίγουρος βοηθός μου. Δεν υπάρχει άλλος, αλλά αυτός εξάπαντος θα με βοηθήσει. Δεν είναι, δεν έχω άλλον να δω μήπως με βοηθήσει. Δεν έχω άλλον, αλλά αυτόν που έχω εξάπαντος θα με βοηθήσει. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, αυτού του Κυρίου που επίησε και τον ουρανό και τη γη. Και μπροστά σε μια τέτοια θέση ελπίδας, που έγινε πίστης, που έγινε επίγνωσης, που έγινε βεβαιότης, που έγινε απόλυτος εμπιστοσύνη και προσμονή ότι ο Κύριος έρχεται εις βοήθειά μου, ο Θεός δεν μένει ποτέ ασυγκίνητος. Αλλά αντιθέτως παίρνει θέση. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος παίρνει θέση, και ο Θεός παίρνει θέση. Όταν ο άνθρωπος παίρνει θέση ευάρεστη ενώπιον του Θεού, και ο Θεός παίρνει θέση ευάρεστη ενώπιον του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος παίρνει θέση όμως ιδιαίτερα συγκλονιστικά ευάρεστη ενώπιον του Θεού, τότε και ο Θεός έρχεται με λόγια που δεν τα έχει ξανακούσει άνθρωπος. Ελπίδα, πίστη, επίγνωση, βεβαιότης, απόλυτη εμπιστοσύνη, προσμονή. Τώρα έρχεται. Και ο Κύριος απαντάει σε αυτόν που σκέφτεται έτσι. Γνώρισε, Δαβίδ, ότι εγώ δεν θα αφήσω ποτέ να κλονιστεί το πόδι σου. Γνώρισε, Δαβίδ, ότι εγώ θα σε φυλάτω και ποτέ δεν θα νιστάξω και ούτε θα αποκοιμηθώ. Γνώρισε, Δαβίδ, ότι θα είμαι παντοτινός φύλακά σου και σκέπη σου, και πάντοτε θα ίσταμαι εκ δεξιών σου για να σε προστατεύω και να σε διοικώ. Και μάθε ότι ο ήλιος
την ημέρα δεν θα μπορέσει να σε βλάψει ποτέ, ούτε η σελήνη τη νύχτα, γιατί εγώ, ο Κύριος, θα σε φυλάτω από παντός κακού. Στην απόλυτη θέση που παίρνει ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο, απόλυτης εμπιστοσύνης και προσμονής, και ο Θεός παίρνει απόλυτη θέση μπροστά στον Δαβίδ. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, θα πάρουμε απόλυτη θέση. Τη χρειαζόμαστε. Δεν είναι μια τυχαία περίοδος αυτή την οποία ζούμε. Χρειαζόμαστε την απόλυτη θέση του Κυρίου στη ζωή μας, που λέγει θα σε φυλάτω από παντός κακού, θα φυλάτω την ψυχή σου. Θέλουμε την απόλυτη θέση του Κυρίου, το Λόγο του Θεού αυτόν, να απευθυνθεί σε μας. Και για να απευθυνθεί σε μας, πρέπει να πάρουμε κι εμείς αυτή την απόλυτη θέση. Απόλυτη όμως. Απόλυτης εμπιστοσύνης. Αδερφέ, εμπιστεύεσαι ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπάει? Αμήν. Απολύτως. Αμήν. Απολύτως. Αμήν. Με τέλεια αγάπη. Αμήν. Εάν σε αγαπάει με τέλεια αγάπη, είναι αδυνατό να σε αφήσει και να σε εγκαταλείψει? Εάν ξέρεις ότι σε αγαπάει με τέλεια αγάπη, τον εμπιστεύεσαι με τέλεια εμπιστοσύνη? Με τέλεια εμπιστοσύνη προσμένει στον Κύριο. Εξάπαντος θα έλθει. Θέση απόλυτη, αδελφοί, εμπιστοσύνης και προσμονής, για να ζήσουμε μέσα σε αυτές τις δυσκολίες την απόλυτη θέση της αγάπης του Θεού. Θα σε φυλάτω από παντός κακού. Θα φυλάτω την ψυχή σου. Θα φυλάτω την έξοδό σου και την είσοδό σου. Και όχι τώρα ούτε για λίγο, αλλά από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 98 από τα Μεγάλα Υμνολόγια.